Έχουμε την υπόθεση του θανάτου ενός 36χρονου, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο που αναχωρούσε. Όμως, έρχεται βίντεο στο φως της δημοσιότητας που δείχνει το πλήρωμα του πλοίου να πετάει από τον καταπέλτη τον άνδρα. Ελλάδα 2.0. Έχουμε ένα βίντεο σοκ από τον καταπέλτη του Blue Horizon, το οποίο έλυνε τους σκάβους του για να πάει για το Ηράκλειο με έναν επιβάτη, ο οποίος προσπάθησε ο άνθρωπος να επιβαστεί την τελευταία στιγμή. Ακούγεται ότι το πλήρωμα έσπρωξε από τον καταπέλτη, τον επιβάτη που σκοτώθηκε στο Blue Horizon. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο, εικόνες, και ένας άνθρωπος στα 36 χρόνια να χάνει τη ζωή του. Γιατί τόση σύψη και δυσοδεία? Τα μέλη του πληρώματος δεν έδωσαν καμία σημασία. Δεν του πέταξαν ούτε σωσίβιο, αλλά με απάθεια μετά από λίγο είπαν απλά φεύγουμε. Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα. Αμέσως μετά το περιστατικό, το πλοίο σταμάτησε και από τα μεγάφωνα ακούστηκε η κοινική ανακοίνωση. Οφείλεται στην περιστατικό που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά. Το οποίο δεν έχει καμία αφή για να συμβάσει. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Τι λες ρε μαλάκα. Πήρανε. Ψηφία δολοφονία ρε παιδιά. Ας τον σπρώχναν μέσα. Βέβαια. Ας τον μπλακώνανε στις κλωτσές. Ας τον παραδίδανε στο λιμεναρχείο. Ας τον μπλακώνανε στις κλωτσές. Όλα κυσμένη είσαι τέλειος. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι. Έφυγε το πλοίο και από ό,τι έμαθα, πήγε ο κόσμος στον καπετάνιο και του χτύπαγε την πόρτα και αυτός σου έκλεισε την πόρτα. Τι λέτε? Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το σπίτι μας είναι ανοιχτό σε όλους. Τους περιποιούμαστε. Τους φροντίζουμε. Κάνω το σπίτι μας. Το πλοίο, όπως άμα θα δείτε την πορεία του, βγήκε από το λιμάνι του Πειραιά. Πήγε προς το, προς τα ανοιχτά, ας πούμε. Σχεδόν έγινα. Στην Αίγινα και ξαναγύρισε πίσω με εντολή του εισαγγελέα. Γιατί τελικά αυτό σημαίνει Blue Star Ferries. Εγώ θεωρώ ότι και σήμερα υπάρχουν αυτοί που θρηνούν τον αδικοχαμένο και υπάρχουν και αυτοί που θρηνούν για αυτούς που πήγαν να βγάλουν ένα μεροκάματο και σήμερα βρίσκονται κατηγορούμενοι για δολοφονία. Μάνε το. Τι λες μωρή μαϊμού του Φαραώ. Μήπως ακούσατε τι λέγανε ή του πληρώματος στον Αντώνη? Άκουσε να του λένε όξορε. Όξορε. Είδα τη μάνα σου με μαύρο τούλι. Πόσο αξίζουν οι ζωές μας αδερφούλι. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Στο χαπί θα τους φας, θα σε φάνε.